εκεί που ήμουν ανέμελη. Χτύπησαν τα τηλέφωνα, μου χτυπούσαν. Γιατί δεν είχες ίντερνετ, πες ναι, το γι' αυτό. Δεν είχα ίντερνετ, ναι, το είχα κλειστό. Μπες να δεις τον γκρουπ, αυτά συνομιλίες κλπ. Και τι να δω, το κορίτσι μας. Την αγαπημένη μας φίλη, συνάδελφο, την αρχισυντάκτριά μας εδώ, η οποία θα γλιτώσει έτσι εύκολα σήμερα. Ξέρα το. Άντρη μου, μάνα μου την άντρα μου και να την παντρέψουμε. να μας ζήσεις ξανά. Λοιπόν, έστειλε μας απλά μια φωτογραφία έτσι, που είσαι άντρη μου. Εδώ με το μονόπετρο στο χέρι, με το δαχτυλίδι των αραβώνων της, έκαμε τις πρώτες είναι ο Κώστας της. Άντρη μου, είσαι σοκαρισμένη ακόμα. Ναι. Από χθες, γιατί έχει και γενέθλια η άντρη μας σήμερα και πιο είναι πολλά χρόνια πολλά, άντρη μου, να μαζί σου να σε χαιρόμαστε. 32. 32 και ψύχρεμη. Ψύχρεμη και σχεδόν παντρεμένη. Λίγο δεν το μαθαίνει. Λοιπόν, η άντρη μας είναι έτσι ο αφανής ήρωας, τρέχει πάρα πολύ για όλους. Μας τρέχει όλους από πίσω να μας θυμίσει, να μας πει να μας κουμπαντάρει όλους με λίγα λόγια. Και επαντρεύκουμε τι με το καλό, έτσι. Ποιος το περίμενε. Πότε να μας πεις εσύ. Τι. Πότε να σε παντρέψουμε, να μας το πεις εσύ. Να σας το πω, να σας το ανακοινώσω μόλις έχω νεότητα. Ναι, μόλις είσαι έτοιμη. Αν έγινε το βήμα. Ναι. Ναι. Τι να πω, τι να πω. Βέβαια, είχαμε μια νύχτα στη νύχτα που μαζευτήκαμε στο ζύγι, έτσι να πιούμε τον καφέ μας τη νύχτα. Είχαμε την έννοια της Λαμπροπούλου. Έμπαινε να δούμε στη θάλασσα. Μετά που έφυγε η άντρα μου, Ελεανούλη, παιδιά, ευτυχώ που έμπαινε να δούμε στη θάλασσα. Λαμπροπούλου. Χριστιανά, έχω σχέδιο. Θα σας το ανακοινώσω πάρα πολύ σύντομα. Για να γίνει η πρόταση γάμου. Έχω σχέδιο, ναι, να το πείσω. Ναι. Τι ώρα που το λέει έτσι. Να το κάνεις σαν έρευνα, γιατί μπορεί να θέλουν κι άλλες φίλες να το ακούσουν αυτό. Είναι μια χαρά. Άντρη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς. Που ήσασταν κοντά μου, ξέρεις. Εννοείται ότι ήσασταν οι πρώτοι που ήταν να το ανακοινώσω. Περνούμε και μοιραζόμαστε πάρα πολλά πράγματα μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολλά. Ξέρω ότι χαρήκετε με τη χαρά. Πάρα πολλά. Αυτά. Πάρα πολλά. Τι να πω. Με την Άντρη δουλεύουμε μαζί από την πρώτη μέρα. Πριν από 10 χρόνια από την πρώτη μέρα. Έτσι και συνεχίζουμε μαζί. Περάσαμε τα πάντα και συνεχίζουμε να τα πούμε. Επίσης είπαμε ότι επειδή έχει κουμέρα, είπαμε ότι εμείς θα κάνουμε το παραδοσιακό, θα δώσουμε το 5 λίρι μας. Πόσα ήταν 5 λίρες για να γραφτείς κουμέρα. Πιστεύω ότι περάσαμε στο ευρώ. Ναι, να κάνουμε την αναλογία. Ή θα πάμε με πανό ότι είμαστε και εμείς κουμέρες. Θα σταθούμε οπωσδήποτε δίπλα. Ναι. Να πάμε ότι κάτι μας έτυχε στο παιδίο τζομέ. Δεν μας καλεί κανένας έξω με την παρβά. Αν μπορούσα να βάλω κουμέρες, θα βάλω 10. Άντρη μου, να μας ζήσετε. Κώστα μου, έκαμε την καλύτερη επιλογή. Έτσι το κορίτσι μας. Να μας ζήσετε έτσι. Να μας ζήσετε, να είσαστε πάντα καλά ευτυχισμένοι. Έχουμε δουλειά. Έτσι. Αν μας βάλει μπρος, όπως μας βάλει το ακουστικό μου. Τώρα και live. Ήταν πολύ ιδιαίτερο το Σαββατοκυριακό αυτό για μας. Πραγματικά ήταν έτσι πολύ συναισθηματικό, πολύ ιδιαίτερο, γιατί μοιραζόμαστε τόσες πολλές στιγμές όλοι μαζί. Και αυτές οι προσωπικές στιγμές του κάθε ενός από εμάς που γίνονται έτσι στιγμές για όλους μας. Και βεβαίως να πούμε ότι το highlight της βραδιάς είναι ότι η Βαρβάρα άρχισε 2 ώρες να έρθει, πήγαινε πια σε κάρτα γενεθλίων που ήταν για άντρα. Έγραψα την και ξέχασα την στο ζύγι. Είναι εντάξει, συμβαίνουν διάφορα. Λοιπόν, συμβαίνουν και αυτά. Πάμε να πούμε τι έχουμε σήμερα, να ξεκινήσουμε από το 4ο νέο. Πριν πάμε στη μαγειρική μας. Όχι, απλά έχουμε όλο το ρεπορτάζ, τα τελευταία νέα για την Eurovision. Σου έχω ετοιμάσει και έχω ετοιμάσει και για τους φίλους τηλεθεατές τα προγνωστικά, σύμφωνα με τα πρακτορία στοιχημάτων, τι θέση φέρνουν την Κύπρο, την Ελλάδα, αλλά και ποιες χώρες φλερτάρουν με την κορυφή. Θα δώσουμε τις 5 χώρες που μία από αυτές θα κλέψει και θα σηκώσει και το τρόπαιο. Μάλιστα, πολύ ωραία. Είναι η Κύπρος.